ξανά μια βόλτα μες στις παλιές τις γειτονιές. Πάμε ξανά μια βόλτα και φίλησέ με όπου θες. Βρέχει και λασπώνει, βρέχει και λιτρώνει, βρέχει κι όσο πάει δυναμώνει. Μου σχεμά στα πάθη, στάζουμε στα λάθη, έχει η ζωή μας να μας μάθει. Βρέχει και λασπώνει, βρέχει και λιτρώνει, του έρωτα το πάθος δυναμώνει. Βρέχει ερώτα τρέλα, κλείνει στην ομπρέλα, κοίτα με μη μου μιλήσεις έλα. Βρέχει έρωτα. Σαν νεκροθάφτης είσαι. Και ο γάμος κυρία είναι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια ώρα η καλή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μην άστο τώρα. Μην γελάς. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ρε Βασκάνα! Ρε παιδί μου, τι είναι αυτό! Δεν σε πιστεύω. Έκλεισες αυτή την πόρτα που σφινώνει. Νομίζω θα κορδευτεί τι αρέ. Κλεισμένος με την πρώην μες στην τουαλέτα. Μια στιγμή, μια στιγμή. Έλα, πάμε τώρα και τα λέμε μετά. Τώρα θα τα πούμε. Δεν κατάλαβα, δεν θα έρθουν οι δικοί σου στο γάμο, γιατί μας θεωρούν εμάς τίποτε παρακατιανούς. Ψαράδες θα έλεγα. Παπά, κόψε το σε παρακαλώ, α. Μια βόλτα με τη μηχανή σου ζήτησα. Εγώ θα σκοτώνα για σένα τα όνειρά μου. Με ρωτήσεις τι κάνω. Ευγένεια, καμάρωσε το γιο σου τον δικηγόρο. Να! Αυτό να είστε καλά. Αχ, και εσύ, αγάπη μου, είσαι πάρα πολύ καλός. Αλλά δεν χρειάζεται να πας στο πόδι, ε. Κατόλυξε. Να είσαι καλά, μωρό μου. Κωστάκι, πού πάει με τη τσαντούλα της? Στη τσαντούλα είναι σου μέσα τα πράγματα της που νομίζω είναι τα θερενούλα, μόνο τα απολύτως απαραίτητα άτομα. Για να καταλάβω, δηλαδή, θα μας κουβαληθεί εδώ μέσα? Να μου λάβεις τώρα. Ναι, έτσι χάμπο μου, δηλαδή λίγο σεβασμός, ένα μωρό έχει μέσα της. Ναι, ναι, έκανα μια ερώτηση και δεν παίρνω απάντηση. Θα μείνει εδώ? Όχι, να μείνει ζωμένη, πας στο πατάκι, πας στην εξόπορτα. Ναι, μου λάβεις ρε παπά. Μια στιγμή για να καταλάβω γιατί πρέπει να μείνει εδώ στο σπίτι μαζί μας, γε μου. Γιατί δεν μένει στο ξενοδοχείο όπως έμενε μέχρι τώρα. Ο παπάς σου εννοεί ότι είμαστε εμπολίκοστοι μου και μήπως υπάρξει συνωστισμός λόγω εγκυμοσύνης. Ευγένεια, κάμε μου τη χάρη. Όχι. Εννοώ ότι όσον καιρόν είσαστε αστεφάνωτοι, εγώ δεν της επιτρέπω να μείνει εδώ μέσα. Εντάξει, παπά, γιατί δεν το λαλείς τόση ώρα. Αλλά αφού θέλει στεφάνι, να πιάμε έναν πρώτο μαλλιάτικο, να το κρεμάσουμε μπα στην πόρτα και να νουλάμε λιγά. Αλλά να μην έχει πρόβλημα. Δηλαδή για όνομα του θείου, παπά. Ναι, ρε, χάμπο μου, δηλαδή δεν είμαστε στο χωριό να μα πιάσουν στο στόμα. Ποιο στόμα του να μάθει, ποιο στόμα του ενέδει 2016 να συζητούμε αν ένα ζευκάρι πρέπει να μείνει και μαζί είναι ή όχι. Γι' αυτό πάμε κατά διαβόλου, Κωστάκι μου, γιατί έχουμε χάσει τι ηθικέ μα αξίε. Δεν είχα στόμα τα δίχτυα, θυμάσαι πριν το γάμο. Στην τη νύχτα με την Παρτσέλη, που πιάμενε στην βάρκα. Μπροστά από το μωρό, για όνομα του Θεού. Τουλάχιστον πρώτα να παντρευτούμε. Ναι, να παντρευτούμε. Αν μα δώκετε την άδεια, σα παρακαλώ, σα παρακαλώ, πάρτε το απόφαση. Εγώ και η Έλενα θα συνεχίσουμε τη ζωή μα που ζαμε που την είχαμε αφήγει. Πριν ανεκατοθείτε όλοι μέσα, σαν να τα κάνουμε ένα λεπτερέ. Τι εννοεί ο Κωστάκης, φταίμε εμείς που θέλει να παντρευτεί μια που έμεινε έγκυος μαζί του και ύστερα επαρέτησε τον. Εμείς φταίμε. Ε, σταμάτα, θα σε ακούσουν. Να με ακούσουν, μάνα μου. Τι πάει να πει. Εμείς φταίμε που δεν επαντρευτήκαν. Ήρθε τώρα τούτη να μείνει και να φύγουμε εμείς. Ήρθαν τα άγρια να φτιάξουν τα ήμερα και τα κυκλοφορίδα μέσα. Για στεφάνωτη, για κόρη μου. Θέλεις να κάνεις ντουζ, υπάρχει ζεστό νερό να φέρεις. Και αν πεινάς θα σου ετοιμάσει ό,τι θέλεις η Γιάννη να φάεις. Πρέπει να τρως τώρα γιατί τρως για δύο. Ναι, ό,τι θέλεις. Μάνα μου ρε. Πόσο πολύ μ' αρέσει που είσαι τόσο σταθερός χαρακτήρας. Ο Ιάγος μισεί τον Οθέλο όπως μισεί τον κόσμο όλο. Το μίσος του έχει μία ανιδιοτέλεια. Πρώτα μισεί και μετά ψάχνει τους λόγους που μισεί. Αποτυχημένος φιλόδοξος. Ζηλεύει τη γυναίκα του, ζηλεύει τη Δυσδαιμόνα. Ζηλεύει όλες τις γυναίκες και όλους τους άνδρες του κόσμου. Λέει, δεν βρήκα ούτε έναν άνθρωπο να ξέρει να αγαπάει τον εαυτό του. Οι ηλίθιοι πιστεύουν στην τιμή και στον έρωτα. Οι δυνατοί μπορούν να υποτάσσουν τα πάθη τους στη φιλοδοξία.
Καλέ πάταγο, σας λέω, έχουν κάνει κρέμες μου, μέχρι και από το εξωτερικό με ζήτησαν. Αχ, κύριε Άρη, εσείς επειδή ήσασταν τόσο καλός μαζί μου, όταν θα μπω στο χρηματιστήριο θα σας δώσω δώρο μερικές μετοχές. Δεν απαντάει, ούτε στο δωμάτιο της είναι. Ποιος καλέ, για τις κρέμες μου σας μίλαγα. Παίζει μαζί μου, δεν υπάρχει ανεξήγηση, ή μάλλον όχι, δεν παίζει, με εκδικείται. Εκδικείται όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε παντρεμένοι. Α, καλά. Εγώ σας λέω για τις κρέμες μου, σας λέω ότι όταν πω στο χρηματιστήριο θα σας δώσω δώρο μερικές μετοχές και εσείς το λιγότερο που θα έπρεπε να μου πείτε ήταν ένα ευχαριστώ. Βέβαια. Κοιμήθηκε μαζί μου. Με ανάψε και τώρα εξαφανίστηκε. Έπαιξε. Έπαιξε σαν να ήμουν μια πασχέντζα. Να κατάλαβα. Ούτε ευχαριστώ θα ακούσω. Μίλησες, Βουλίτσα. Εγώ, όχι καλέ. Πώς σας φάνηκε αυτό. Μήπως είδες την Αλεξάνδρα εσύ. Α, για την Αλεξάνδρα μιλάμε τόση ώρα. Κάπου θα είναι. Κάτι για ένα Οθέλο έλεγε. Τώρα είναι ηθοποιός, είναι μοντέλο, θα σας γελάσω. Ο Οθέλος, πυροσβέστησε. Σοβαρά. Μετά αναρωτιόμαστε πώς μένουν τόσοι ηθοποιοί άνεργοι. Μία παίζουν τραγουδιστές, μία παίζουν μοντέλα, να και οι πυροσβέστες τώρα. Όχι, έλεος, έλεος. Σταμάτα, Γουρίτσα. Σταμάτα. Ασχολήσου μόνο με τις κρέμες σου. Και βέβαια θα ασχοληθώ. Αφού δεν ασχολείται κανένας άλλος μαζί μου. Θες να πω στον Οθέλο να ασχοληθεί μαζί σου. Όχι καλέ, είμαι μικρή για προξένια. Αν είναι ο έρωτας, θα έρθει και θα μου χτυπήσει την πόρτα. Κι εγώ τώρα θα χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο, που δεν ξέρεις όνο θέλω. Καλημέρα. Καλημέρα, θεία. Καλημέρα, Κωστή. Εγώ απλά ήρθα για να πω ευχαριστώ στον Γιάννη που σου προσέφερε τη θέση. Ναι, εγώ την προσφέρα τη θέση του Κωστή, γιατί χρειάζομαι έναν άνθρωπο για τις γνώσεις της δικές σου εδώ στην εταιρεία. Φυσικά, στο χέρι του είναι να δείξει τι αξίζει. Εγώ τώρα γιατί νιώθω ότι ήρθε μια δασκάλα να με ελέγξει. Όχι δα. Εγώ απλά ήρθα να πιω ένα καφέ και εξάλλου έχω και την κόρη του μαθήτρια. Ναι, σωστά, η κόρη του. Θέλεις να πεις, να έρχεσαι συχνά δαμε θεία. Εγώ προσπαθώ να την πείσω να μας μεταφράσει για το site. Το site. Τι καλά, υπέροχα. Μην τρομαζείς, ξέρω δεν έχω χρόνο. Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω γιατί πρέπει να πάω και στο φροντιστήριο. Κάτσε εδώ να πιούμε ένα καφέ. Ήταν ο δεύτερος. Δεύτερος καφές από μάλιστα, θεία, τα καλά. Ναι, λοιπόν, να πηγαίνω. Ναι. Γιάννη, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θέση που προσέφερε στον Κωστή μου. Κωστή, σιδεροκέφαλος και να κάνεις περήφανη τη θεία, Περήφανη. Γεια. Γεια. Στο καλό, θεία. Προσεκτικά στον δρόμο. Ωραίος τύπος η θεία σου, ευχαριστή χαμογελαστή. Ναι, υπέροχος, έχουμε εντός το σόι να είμαστε. κάτσε. Ναι. Να σου πω, η θεία σου, τι φάση είναι, έχω ακούσει είναι χωρισμένη, είναι... Στη ζωή είναι στα χαρτιά όλη. Απλά ρωτάω γιατί κάτι δεν μου άρεσε στην απάντηση που μου έδωσε η πεθερά της. Να σου δώσω μια συμβουλή. Σαν νομικός σύμβουλος της εταιρείας μιλούμε πάντα. Ναι, τι. Με το μαλακό με τη Μαρία. Με το μαλακό. Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείς με το μαλακό. Τη Μαρία ανεχώρησαν την ο φίλος της και επέστρεψε ο άντρας της μετά από 8 χρόνια, οπότε καταλαβαίνεις λίγο με το μαλακό. Προσεκτικά με τις φιλοφορήσεις, τους καφέδες κτλ. Λοιπόν, να επιστρέψω πίσω στη δουλειά μου και να τα πούμε. Δεν πας πουθενά, δεν μου πιστεύεις. Να σου πω, μην κάνεις τον ανήξερο. Τα ξέρω όλα. Ποια όλα, κορίτσι μου. Ότι έχεις καινούργια φίλη. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Δεν σου κάναμε εμείς. Τι είναι αυτά που λες. Λέω ότι βλέπω. Και τώρα σε παρακαλώ, σε με φίλη. Περίμενε. Θα μου πεις για ποια μιλάς. Α, φαίνεται δεν θυμάσαι. Δεν πειράζει, θυμάμαι εγώ. Εγώ όμως δεν θυμάμαι. Θες να μου εξηγήσεις να καταλάβω κι εγώ επιτέλους. Όχι. Και να κόψεις το σιλάκι της αμνησίας. Με κάνει να νιώθω πιο ηλίθια που σ' αγαπώ. Τι έκανε, λέει. Ξέχνα. Λοιπόν, αν δεν μου πεις τι συμβαίνει, θα έρθω στο σπίτι σου να σε βρω. Το λέω, Το παίζεις ηρωάς. Όχι, δεν είμαι ηρωάς. Απλά όταν νιώθω αδικία, κάνω τα πάντα για να δείξω ότι μαθώ. Να σου πω, Batman, δεν πας να δεις τι κάνει η Catwoman, άντε. Στε με αγαπάει. Στέλλα! Ο Ιάγος πιστεύει στη δύναμη της θέλησης. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στον εαυτό σου και στους άλλους. Όλοι οι άλλοι είναι όργανά σου, λέει. Ο κόσμος αποτελείται από αχρίους και από ηλίθιους. Από εκείνους που καταβροχθίζουν και από εκείνους που καταβροχθίζονται. Οι αδύνατοι δεν αξίζουν να τους λυπάσαι.
Ο Θέλος αντιθέτως λέει, ο κόσμος είναι ωραίος και οι άνθρωποι είναι ευγενικοί. Υπάρχει έρωτας και πίστη. Ναι, αλλά θέλω λίγο να ξεκουραστώ. Γιατί στο κρεβάτι σου ξάπλωσα και σε ενοχλώ. Είναι πολύ δυνατά. Έτσι ευχαριστιέμαι εγώ τον ήχο. Ναι, κύριε Χάμπολ, δεν είστε εσείς έγκυος για να χρειάζεται ξεκούραση. Χρειάζομαι ξεκούραση, κόρη μου. Γιατί εγώ ξύπνησα στις 6 ώρα το πρωί, πήγα, βάζεψα τα ψάρια, τα έβαλα σε τελάρα, μετά τα πούλησα τα ψάρια και τώρα βλέπω λίγη τηλεόραση μέχρι να ετοιμαστεί το φαγητό, έλεος. Κατάλαβα. Θα έχουμε πρόβλημα. Στο χέρι σου είναι να μην έχουμε πρόβλημα. Γεια σου, κοριτσάκι μου. Πώς είσαι, τι έγινε, τι έχεις. Συμπέθερε, δεν χαμηλώνεις λίγο τη τηλεόραση να πούμε δύο κουβέντες. Συμπέθερε, δεν μπορώ τώρα γιατί είναι κρίσιμη η φάση. Γιατί δεν πάτε εσείς να τα πείτε μέσα. Μπορεί ο πατέρας μου να κάτσει λίγο στο σπίτι του γαμπρού του. Ναι, όταν γίνει ο γάμος και γίνει γαμπρός του, ας κάθεται όπου θέλει. Τώρα κάθεται εδώ ο πατέρας του και βλέπει τηλεόραση. Με συγχωρείς. Είπε κάτι τώρα που θα έπρεπε να παρεξηγηθώ. Όχι, μπαμπά μου, παιδικά δουλειά στο μόνο. Συμπεθέρε, μπορεί να μην παρακολουθώ πολύ το ίντερνετ, αλλά ξέρεις τα νέα κυκλοφορούν γρήγορα. Όπως θα κυκλοφορήσει και η αλήθεια. Ο Λεωνίδας έχει να πάθει μεγάλη ζημιά. Ο Λεωνίδας δεν θα πάθει τίποτε. Δεν τον ξέρετε καλά. Αυτό ακούγεται σαν απειλή. Ηρέμησε, κοριτσάκι μου, δεν έχουμε δικαστήριο τώρα. Άστο, στην ώρα του. Άστο. Άρη μου, δεν έχεις ανάγκη. Θα το αποδείξεις με τα έργα σου, όπως και εγώ. Αν έρθει κάποιος και μου πει ότι πουλάω μπαγιάτικα ψάρια, τι θα κάνω, θα του τα τρίψω στη μούρη. Το ίδιο θα κάνεις και εσύ. Θα τρίψεις την αθωότητά σου στη μούρη του Λεωνίδα. Αν και θα ήθελα να είμαι εκεί όταν θα το αποδείξεις. Γιατί, ξέρεις, με τα ψάρια είναι εύκολο. Τα ψάρια όταν είναι μπαγιάτικα, μυρίζουν. Και τα καταλαβαίνεις. Να δούμε εσένα πώς θα σε καταλάβουν. Δεν βγάζω άκρη μαζί του. Έλα να κάτσουμε, μπαμπά μου, να τα πούμε λίγο. Τι, μπροστά σε αυτόν. Γαλλικά θα μιλάνε. Να μην καταλαβαίνει γρήγορα. Ματινό, ραβουδιά με κεστιόν. Ο Θέλος. Όπως του πόντου η θάλασσα, που το κρύο ανυπότακτό της ρέμα στα μάτιμα δεν έχει, παρακυλάει κατά την Προποντίδα και τον Ελίσποντο αδιάκοπα. Το ίδιο και εμένα, οι ματωμένοι στο χασμί μου, με ασυγκράτητο βήμα, δεν θα στρέψουν ποτέ να ειδούνε πίσω. Δεν θα ξαναγυρίσουν πια ποτέ προς την ήμερη αγάπη, ως να τους καταπιεί βαθιά και απέραντη θάλασσα η εκδίκησή μου. Συγγνώμη, καταλάβατε τίποτα ή τζάμπα μίλα. Δεν. Κατάλα. Εδώ. Τι γίνεται ρε παιδιά, δεν με καταλαβαίνει κανείς. Τι κάνω το σύνορα. Αυτό το διαπολιτιστικό τελικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι είναι πάλι εσύ εδώ. Θέλω να μιλήσω στη Στέλλα. Η Στέλλα δεν είναι εδώ. Μη μου λέτε ψέματα, αφού την είδα να μένει στο σπίτι. Α, την παρακολουθείς δηλαδή, ε. Λοιπόν, θα καλέσω αστυνομία. Αχ, σταματήστε αυτό το θέμα με την αστυνομία. Θέλω απλά να μιλήσω στη Στέλλα, τίποτα άλλο. Έφυγε, σου λέω. Και έχεις πολύ θάρρος τελικά. Έβγα έξω, σε παρακαλώ. Εγώ δεν φεύγω από εδώ μέχρι να της μιλήσω. Καλή σέλα, φύγε από την άλλη πόρτα. Την πισινή. Γιαγιά. Άστον. Τι θέλεις. Να μιλήσουμε. Ακούω. Μόνοι μας. Μόνοι σας. Όχι, εγώ θα καθίσω εδώ. Γιαγιά. Τέλος πάντων. Σας δίνω μόνο 3 λεπτά. Τι θέλεις. Τι συμβαίνει. Συμβαίνει. Τίποτα, απλά δεν θέλω να σε ξαναδώ. Τι, έτσι ξαφνικά, δηλαδή τρελάθηκες. Ναι, έτσι ξαφνικά τρελάθηκα. Μάλλον τρελάθηκα, γιατί δεν γίνεται να μου λες ότι είσαι μόνος σου και να σε βλέπω να βγαίνει σαν γκαζέα από τον μπαρ με μια γκόμενα. Α, καλά γι' αυτό. Καλά, είσαι χαζή. Κοίτα, ούτε γκομενάρα είμαι, αλλά ούτε και χαζή. Κοίτα, κοίτα, ήταν μια πελάτησα που απλά ήθελα να την πάω βόλτα με τη μηχανή, τίποτα άλλο. Ποια μηχανή, μωρέ, το σαραβαλό. Αλλά βέβαια, αυτή δεν έχει τα κολλήματα που έχω εγώ. Πέρασες καλά. Καλά, γιατί με πέρασες. Δηλαδή να πάω με ό,τι βρω μπροστά μου. Άντρας δεν είσαι. Δεν σε αναγνωρίζω, αλήθεια. Κάνεις σαν γυναικούλα. Να σου πω, δεν πας στην κόμενα που σε περιμένει. Που είναι μάλλον έτοιμη για όλα. Μη μου ξανά πεις έτσι εμένα, γιατί. Γιατί τι. Γιατί θα σε σκοτώσω. Μια πελάτη εσένα που μου την πέφτει απλά. Εσένα θέλω να χάσω. Θα περιμένω όσο χρειαστεί. Ξεκολλάτε.
τέλος χρόνου. Φτάνει τα φιλιά. Άντε, πήγαινε έξω εσύ. Αν ερχόταν η μάνα σου, εσένα. Έξω, ναι, σιγά που θα τη τηλεφωνήσεις κιόλας. Εσύ πήγαινε πάνω να ανοίξεις κανένα βιβλίο. Ακόμα δεν βγήκες από το αυγό. Άντε πάνω γρήγορα. Με Αχμέτ. Με Αχμέτ. Κοίτα που θα πούμε και καλησπέρα σήμερα. Τα μεγάλα πνεύματα. Ήρθα να δω τη Δήμητρα. Μου είπε ότι έχει ανοίξει ένα νέο τμήμα για ενήλικες. Θα κάνεις αγγλικά. Βασικά, λόγω του ότι μπήκε σε μια σειρά για Αριάδνη, είπα να εκμεταλλευτώ τον ελεύθερο μου χρόνο. Κοίτα, θα σου έλεγα να σου κάνω εγώ μαθήματα, αλλά δεν είναι σωστά για τη Δήμητρα μου. Λοιπόν, επειδή πιστεύω στο κάρμα και στο ότι συναντηθήκαμε ξανά, δώσε μου ένα λεπτάκι να πάω στη Δήμητρα να της πω ότι θα επιστρέψω αργότερα και εμείς, άμα θέλεις, πάμε για φαγητό. Ναι, γιατί όχι. Ωραία, τέλεια. Έρχομαι σε ένα λεπτάκι, ναι. Μάλιστα. Ο ίδιος. Διαζύγιο. Α. Είναι εκεί τώρα μαζί σας. Βεβαίως. Βεβαίως. Θα τους το δώσω το διαζύγιο. Σας παρακαλώ, θα επικοινωνήσει η γραμματέας μου μαζί σας για να της πείτε τι χαρτιά χρειάζεται. Ναι, ναι. Γεια σας. Η γραμματέας σας δεν έχει και πολύ χρόνο. Βουλίτσα. Σε παρακαλώ, θέλω να μιλήσει με τον δικηγόρο, να επικοινωνήσει με την Δία, να τακτοποιήσουμε, να τη δώσω διαζύγιο. Με διατροφή τα νόμιμα και πολίτης είναι. Το είπε και το έκανε. Ναι, το είπε και το έκανε. Πω, τι αχάριστες που είναι οι γυναίκες. Τους δίνεις τα πάντα και σε πετάνε τη ζωή, από τη ζωή τους έτσι ξαφνικά. Επειδή για ένα δίθεν κεράτομα. Πού το φαντάστηκε. Φταίω αν έχει τέτοια φαντασία. Θα κλάψετε κιόλας. Κολλάει εδώ λίγο δραματάκι. Τα νεύρα μου. Η Αλεξάνδρα εξαφανισμένη. Η Δία να θέλει διαζύγιο. Εσύ χαμένη στις κρέμες σου. Εντάξει, αν θέλετε, μπορώ να μου δώσω ένα ρεπό. Ένα ουίσκι θέλω, ένα διπλό ουίσκι θέλω να πιω τώρα. Τέτοια ώρα, ναι, και νηστικός. Ναι, να πιω θέλω, να πιω γιατί πειράζει. Να πιω θέλω. Τόσο χαλιά είστε. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Θέλω να πιω για να το γιορτάσω ή για να ξεχάσω. Θα σε γελάσω. Τελικά, όλα τα συνηθίζει ο άνθρωπος. Ακόμα και την κυρία Ντία για γυναίκα. Ακούω. Πες και καμιά καλησπέρα. Α, καλησπέρα μαζί σου, χλωμό. Έφερες τα λεφτά. Λεφτά περιμένω αύριο. Α, μάλιστα. Κάποια χείρα θα κλάψει πάλι. Τι θα φάμε. Κανένα χωράφι, κανένα σπίτι, κανένα κόπεδο. Κοίταξε, δεν σε καλέσαι εδώ για να πιούμε καφέ και να το συζητήσουμε σαν δυο καλά φιλαράκια. Μάλιστα. Οπότε πες μου γρήγορα και σβέλτα, δεν έχω καθόλου όρεξη. Θα σου προσφέρω μια δουλειά που θα βγάλει τα διπλά από ό,τι σου χρωστάω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι προσπαθείς να μου φας τα λεφτά που μου χρωστάς. Δεν θα στο συνιστούσα. Τίποτα δεν θα σου φάω. Αν δεν δεχτείς, περίμενε να σου δώσω τα δανεικά πίσω. Αν δεχτείς όμως, θα σου δώσω μισό από το χρέος μου συν αυτά που θα βγάλεις από τη δουλειά. Και δεν είναι λίγα. Βρωμοδουλειά μου μυρίζει. Αυτό το κρίνεις εσύ. Εγώ απλά σου λέω ότι θα βγάλεις πολλά. Και όσο να τα χρειάζεσαι. Δεν μπορείς να ξαναστήσεις παιδικό και να κερδίσεις μια οικογένεια πίσω με 5 δεκάρες. Και τι δουλειά είναι αυτή. Και λέει η Αριάδνη χωρίς ντροπή και χωρίς τίποτα, γιαγιά θα σου πω εγώ πώς φτιάχνονται τα παιδιά. 20 πίεση μάνα μου. Και εμένα η γιος μου πετάει κάτι ατάκες που πραγματικά δεν ξέρω πού τις μαθαίνει. Εν τω μεταξύ δεν έχουμε φάει κάτι. Ναι. Βάλαμε γλώσσα μέσα. Περνάω πολύ ωραία μαζί σου. Ξέρεις, χρόνια έχω να περάσω έτσι ωραία με γυναίκα. Εννοώ ότι η γυναίκα μου, όταν βγαίναμε, ξέρεις, το μόνο πράγμα που ήξερα να λέει ήταν θέλω. Δεν είχαμε ποτέ καθίσει για να μιλήσουμε σαν πραγματικοί φίλοι. Πάντως, κουβαλάς μια πικρία, ε. Δεν βαριέσαι. Το παιδί μου να είναι καλά, εγώ αντέχω. Εσύ, δεν μου έχεις πει για το σύζυγο φάντασμα. Όπως το είπες, φάντασμα.
Και τα φαντάσματα έρχονται για να αναστατώσουν τον ύπνο μας. Και ο συγκεκριμένος είναι φάντασμα που κυκλοφορεί και την ημέρα. Τέλος πάντων. Στην υγεία μας. Στην υγεία μας. Αυτός εδώ έχει να πληρώσει υποστασία από πέρσι. Σήκωσε κεφάλι. Και? Το λέμε ευγενικά πως αν δεν δώσει, θα έχει να κάνει με σένα. Για πες. Δείξε λίγο πράτσο εσύ και αυτός θα καταλάβει. Εγώ να δεις τι κατάλαβα μόλις τώρα. Μάλιστα. Και της είχα δώσει και δίκιο. Θέλω τον καιρό μου, δώσ' μου λίγο χρόνο, απομακρυνθήκαμε. Πάμε να φύγουμε, γιατί αν μείνουμε εδώ θα κάνω φόνο. Φύγαμε! Παππού, πάμε να σας δώσω σήμερα. Πάμε να σας δώσω τα λεφτά. Πάμε. Άκουε να με ειρωνεύετε εμένα ο Χάμπος. Ποιος ο Χάμπος. Αχ, αλλού μας τρώει τώρα. Απορώ με την κόρη μου. Απορώ πώς θα ζήσει με αυτούς τους άξιστους. Εντάξει, μην κάνετε έτσι. Θα παντρευτεί, θα φύγουν για το χωριό και τέλος. Όταν σκέφτομαι ότι μπορεί να πάει το DNA του Χάμπου. Όχι, πρέπει να της βρω το καλύτερο κολέγιο. Από τώρα, να βάλω το παιδί από τώρα, να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Θες ένα ουίσκι. Αχ, κυριάρη μου, μην πιείτε άλλο ή τουλάχιστον φάτε κάτι. Δεν άφησες και κάτι να φάω, τα ρήμαξες. Μαντάρα την έχω κάνει τη ζωή μου, βουλίτσα. Μαντάρα και τη ζωή μου και τη δουλειά μου. Αχ, κυριάρη. Μην κάνετε να κλάψω. Δεν έχω αδιάβροχη. Άντε, φέρτε ένα ουίσκι να πιω κι εγώ έτσι όπως γίναμε. Ουίσκι. Για την Έλενά μου. Ήθελα το καλύτερο. Όχι πεθερό το Χάμπο. Έπρεπε να τη στείλετε στην Οξφόρδη να σπουδάζει. Δεν έχετε πεθερό το πρίγκιπα της Ουαλίας. Έτσι έκανε εκεί η μητέρα της Κέιτ Μίτλετον. Έγινε συμμαθήτρια του Βίλιαμ και νάτα, η κόρη της πριγκίπισσα. Εκεί έπρεπε να τη στείλω, βουλίτσα μου, εκεί. Πολλά χαμόγελα βλέπω. Θα φας? Καλά, δεν χαίρεσαι που με βλέπεις να χαμογελάω. Βεβαίως. Έχω φάει έξω. Θα φάεις έξω. Μα εσύ. Ναι, βασικά. Είχε γενέθλια μια καθηγήτρια και μας έκανε το τραπέζι. Α, θα πέρασες πολύ ωραία στο γενέθλια, ε. Τι θες, Αφροδίτη? Εγώ? Τίποτα. Να, ήθελα να σου πω ότι... Όση ώρα δηλαδή, ίσως τα γενέθλια, πέρασε από εδώ ο Αχμέτ. Και δεν τον πέταξες έξω με τις κλωτσιές? Ναι, καλέ, του είπα να φύγει, δεν έφευγε. Του είπα ότι θα καλέσω την αστυνομία. Τίποτε αυτός, ήθελε να μιλήσει στη Στέλλα. Α, τόσο πείσμα. Μάλιστα. Και? Τι και? Εγώ κρυφάκουα. Κρυφάκουσες? Δηλαδή δεν είσαι μπροστά? Μαμά ήμουν μπροστά. Δεν θα λέγανε τίποτα. Πήγα από εκεί και τους άκουγα. Η Στέλλα είναι πολύ στενοχωρεμένη γιατί είδε αυτόν που ήταν με κάποια άλλη. Κατάλαβες? Ο Αχμέτ ήρθε εδώ για να της πει ότι δεν είναι τίποτα. Αλλά η Στέλλα του φώναξε. Η μικρή τον αγαπάει, η Μαρία μου, και νομίζω η τακτική του περιορισμού δεν κάνει καλό. Για να έχει γίνει χαμός, η Στέλλα πληγώθηκε. Με ποιαν τον είδε? Ήταν μια λέει που καθόταν στο μπαρ και του κόλλησε. Δεν είπαν όνομα όμως. Μάλιστα. Αυτοί οι δύο πρέπει να χωρίσουν. Και επειδή δεν είμαι προχωρημένη μαμά, θα χωρίσουν επειδή η Στέλλα θα τον πιάσει με άλλη. Τι λες, καλέ? Όχι τι λέω, τι θα κάνω. Πρέπει να βρω αυτή την κοπέλα που τριγυρνάει στα μπαρ και βρίσκει τους σερβιτόρους και τους κολλάει. Όλο και κάποιο χαρτσιλίκι θα θέλει. Α, και να γίνουμε εγκληματίες. Να πληγώσουμε το κοριτσάκι μας, βρε Μαρία μου. Να το ξανασκεφτούμε. Δεν είναι κακή ιδέα, αλλά να το ξανασκεφτούμε. Εάν μελετήσουμε το κείμενο όλο το βράδυ, νομίζω ότι θα είναι καλύτερο, γιατί εγώ δεν θέλω να μάθετε μόνο τα λόγια. Εγώ θέλω να σκάψετε μέσα το κείμενο. Το καταλάβατε, τζάμπα μιλάω. Όσο πας, το εξελίσσεις. Μπράβο, Αλεξάνδρα, μπράβο. Αν εννοείς την τέχνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα παιδιά είναι ηθοποιοί.
Θα παίξουν και οι δύο το ρόλο του Οθέλου, ο καθένας στη γλώσσα του. Το ίδιο θα κάνουμε και στον Ιάγο. Τη Δεσδεμόνα θα την παίξω εγώ γιατί θέλω. Με δαιμονείς, Αλεξάνδρα, όταν ξεκινάς κάτι και δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο. Χθες πήγα σε αυτό το χάμπο να μιλήσω για την κόρη μας και μου σπάσε τα νεύρα. Τι να κάνουμε, Άρη μου. Ας μην πήγαινες. Πάμε, παιδιά. Κάνε λίγο πέρα, μενό. Ευχαριστώ. Κοίτα. Πάμε, παιδιά. Με δύο παιδιά στο δωμάτιό τους. Παρακαλώ. Από πού είστε? Ναι. Πότε, σήμερα. Αύριο, ναι, βεβαίως, ναι, γεια σας. Α, κοίτα. Τι θα γίνει, θα περιμένω πολύ ώρα, δεν είχαμε πει ότι θα βγούμε τσάμπα και η λάμπα. Βουλίτσα, με πήρε η φοιτήτρια από το τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου. Θέλω να δώσω διάλεξη στους τεταρτοετής με θέμα το ηλεκτρονικό μπούλινγκ. Να με φωνάξετε να σας μιλήσω κι εγώ για τον μπούλινγκ στις γυναίκες που πληρώνονται πολύ λιγότερα από οι άντρες συναδέλφοι τους, που έτσι κι εκείς λίγα κιλά παραπάνω σε βρίζουν. Πόσες γυναίκες χειρουργούς ξέρετε, ε? Ναι, ήταν να βγούμε σήμερα μαζί, ε. Βουλίτσα μου, έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Βρε, δεν πάει να πάει η Αλεξάνδρα μου, σου στέλνει. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το αντέξω. Γεια. Αν δεν είναι αυτό μπούλινγκ, τότε τι είναι? Το θέμα που θα διδάξω είναι η ανάπτυξη λογισμικού για αλγοριθμικά προβλήματα που έχουν σχέση στην πληροφορική για την ιατρική. Μισό λεπτό. Παρακαλώ στο τηλεφώνημά σας, εγώ δεν περιμένω. Άμα θέλετε μπορείτε να πάτε Εσένα. Να σε πάρω πίσω. Πείτε μου. Χτες, ήσουν έξω μαζί με τη γυναίκα. Τη γυναίκα σας. Τρώγατε, μαζί, σας είδα. Τι εννοείς? Τι εννοώ, σας είδα που τρώγατε και επειδή δεν πρόκειται να μου απαντήσει αυτή αν την ρωτήσω, σε ρωτώ εσένα, τρέχει κάτι? Ποια είναι η γυναίκα σου? Τη Μαρία, τρέχει κάτι με τη Μαρία. Α, για τη Μαρία λέτε. Α, για σου τη Μαρία. Ναι, όχι, είμαστε απλά φίλοι, ναι, δασκάλα της κόρης μου. Ναι, και τρώγατε έτσι φιλικά? Ναι, δεν καταλαβαίνω. Πού είναι το πρόβλημα? Επειδή δεν το είδα και τόσο φιλικό εκείνο το τρώγατε. Ναι, αλλά από ό,τι ξέρω, εσείς έχετε χωρίσει. Είναι μια περίπλοκη κατάσταση. Βασικά, εγώ λείπα χρόνια. Και τώρα που επέστρεψα, θέλω πίσω και τα παιδιά μου, αλλά πρόσεξε, κοίταξε με λίγο. Και τη γυναίκα μου. Ναι, αλλά δεν νομίζετε ότι εξαρτάται και από τη Μαρία? Για το καλό όλων μας, καλό θα ήταν να μείνεις λίγο μακριά. Τι εννοείς, με απειλείς? Μπορείς να το πεις και έτσι. Ναι, μα έλειπες χρόνια. Και δεν μπορούμε να το θέλουμε όλα στη ζωή μας. Και η γυναίκα να μας περιμένει σπίτι. Κράτα αυτό που σου είπα. Διαφορετικά. Λεωνίδα. Ναι, ρε, δεν θα μου ξαναμιλήσεις. Ακίνησες αγωγή στο θείο σου, ρε. Στο θείο σου! Θείο σου. Ναι, ενώ πρώην άντρας της Μαρίας. Άκου, Κωστή. Έχω ήδη αρκετά προβλήματα από την πρώη μου. Δεν θέλω να έρχεται τώρα ο θείος σου άντρας, πρώην της Μαρίας, να μου κάνει τη ζωή μου ακόμα πιο δύσκολη. Μισό λεπτό. Τι σου είπε? Με απειλήσε, μας είδε λέει χθες που τρώγαμε και τα πήρε. Εντάξει. Ναι. Άιστο, να το χειριστώ εγώ, να του μιλήσω. Ναι, και θα σε ακούσει. Χάρηκε που σε είδε, χάρηκε πάρα πολύ που σε είδε. Γεια σου, Αφροδίτη. Γεια. Η Μαρία. Η Μαρία επίστα. Πώς τα λένε καλή, εκείνα τα βιοπλιάτια, εκείνα τα γυναικεία τα πράγματα καλή. Μάλιστα. Έχει υπόψη σου ότι είναι η πρώτη δουλειά που πιάνω, σε χαλά μου την ο Λεωνίδας. Γιατί θυμήθηκε μετά από τόσα χρόνια να κάνει ζήλιες. Α, σε παρακαλώ πάρα πολύ να φυκισείς κατά χρόνια του Λεωνίδα, εντάξει. Γιατί κάνει ζήλιες, για ποια? Για ποια? Για τη Μαρία.
Εθυμήθηκε μετά από τόσα χρόνια να ζηλέψει τη Μαρία. Σε πια μασούλου συμπάλα. Πρώτα τον πεθερό μου, ύστερα εμένα. Ναι, αλλά έμαθα ότι την κυνηγάς κι εσύ. Ξέρεις γιατί? Επειδή κάνουν βλακίες. Τη μια πίσω από την άλλη. Βρε, αν είχες πάθει όλα αυτά που έπαθε ο Λεωνίδας μου, εσύ δεν θα ζούσες. Ναι, ο Λεωνίδας όμως ζει και τα λεπορά μας. Που την ώρα που πάτησε το πόιν του μες στην Κύπρο, ναι, έκαμε μας άνω κάτω. Σε παρακαλώ, μάζεψε τον, α, μάζεψε τον. Ναι. Εντάξει, Γιάννη μου, αφού έχεις δουλειά. Ναι, μου τη φέρνεις άλλη ώρα. Ωραία. Εντάξει. Έλεγε. Γεια σου, Μαρία μου. Γεια. Μόλις μου ακυρώθηκε ένα μάθημα. Που την κορή του Γιάννη είναι έποθες εγώ. Μόλις μπήκε η κοπέλα σπίτι, βρε. Έκανε σάουνα. Πού το ξέρεις? Εκανόνισε ο Λεωνίδας για τούτο. Επέρασαν και απειλήσαν το. Το Γιάννη. Είδες σας κάπου μαζί. Δηλαδή, επήγατε κάπου μαζί. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο δεν θέλω να τον δω ποτέ ξανά. Μου καταστρέφει τη ζωή συνέχεια. Ε, όχι και συνέχεια. Αφροδιτή, έκανε απομονή τόσο καιρό για τα παιδιά μου. Πάρα πολύ καλή, αλλά δεν θέλω να τον ξαναδώ μπροστά μου. Καημένος ο γιώκας μου. Αυτός δεν είναι καημένος, τραμπούκος είναι. Λοιπόν, Κωστή μου, μην ανησυχείς, θα μιλήσω εγώ με τον Γιάννη. Για όνομα πια. Για όνομα πια. Κοίτα, φίλε, πέρασες το τεστ και μπορείς να συνεχίσεις. Ποιο τεστ? Το τρόμαξες τον τύπο. Είδες πώς γίνεται δουλειά. Από εδώ και μπρος θα πηγαίνεις μόνος σου. Ποια δουλειά? Πού πήγαμε, ρε παιδί μου, και εισέπραξα? Στην ταβέρνα. Εγώ να δεις τι εισέπραξα στην ταβέρνα. Σου δώσει και εσένα? Τόσο πολύ σε φοβήθηκε. Ρε Πάμπο, είναι δυνατόν να με βάλεις εμένα, τον Λεωνίδα, τον Φκιόρο να κάνω τέτοια δουλειά? Κάμεις τέτοια δουλειά, εσύ? Μια χαρά τα πήγες, γιατί? Εσύ δεν τα πας καλά, Πάμπο. Κοίταξε να βρεις τα λεφτά που μου χρωστάς για να καταφέρεις να ζήσεις και να χαρείς τα υπόλοιπα. Απειλείς το αφεντικό σου? Ρε, πας καλά! Γιατί τώρα σε αυτό? Μια χαρά τα πήγαμε. Το μόνο καλό που είδα στην ταβέρνα ήταν ότι είδα τη Μαρία να χασκογελά με έναν τύπο και κατάλαβα πάρα πολλά. Κανόνισε, βρες τα λεφτά που μου χρωστάς. Πρόσεξε, Πάμπο. Όταν αρχίσω να βιάζομαι, να αρχίσεις να ανησυχείς. Η Ιφηγένεια μου, να γίνει ο γάμος, να τελειώνουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τους αντέχω! Σιγά τους, αριστοκράτες. Εμείς στο χωριό καλύτεροι είμαστε. 100 φορές καλύτεροι. Είναι όμως συμπεθέρι μας και πρέπει να τους ανοιχτούμε. Έπρεπε να είχα βάλει τον Κωστή από μικρό στις βάρκες, να μάθει τη δουλειά μου, να του γνωρίζαμε και μια κοπέλα από το χωριό. Θα ήμασταν άρχοντες βασιλιάδες. Καλά, χαμπό μου, με συγχύζεσαι, αγάπη μου. Στο χωριό, όποιον και να καλούσαμε στο σπίτι μας, θα ερχόταν τρέχοντας. Θα περνάγαμε τέλεια, θα κάναμε παρέα. Αυτούς, όπου και να τους καλέσεις, θα έρθουν. Δεν θα έρθουν. Τώρα που το λες, πρέπει να τους καλέσουμε. Πρέπει να τους κάνουμε ένα τραπέζι. Γιατί αυτοί μας κάλεσαν ποτέ να μας κάνουν το τραπέζι, να πιούμε έναν ποτό, τίποτε. Εντάξει, δεν έχουν σπίτι εδώ. Έξω! Τόσα μέρη υπάρχουν. Γιατί, συγγνώμη, εσύ πιστεύεις ότι η συμπεθέρα μαγειρεύει, την έχεις για νοικοκυρά? Καλά, πάρ' τους τηλέφωνο, εγώ θα μαγειρέψω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ναι, ναι, θέλω να αγοράσεις ακριβά πράγματα, καλά πράγματα. Αστακό, χαρίδες, ακριβό κρασί, να τους μπω στο μάτι. Καλά, άμα δεν μπορούμε, ή ξοδευτούμε τζάμπα. Να ξοδευτούμε. Γιατί και να μην έρθουν, θα τους τα πει η κόρη τους, θα τους πει ότι αυτοί τρώνε για πλάκα αστακούς. Για να δούμε τώρα πώς τον έχω αυτό στο. Α, μάλιστα. Γεια σου, Άρη. Ο Χάμπος είμαι. Να σε ρωτήσω κάτι, Άρη μου. Απόψε, αλήθεια, τι κάνεις? Έλεγα μήπως έρθεις λίγο από το σπίτι να φάμε κάτι. Σε επιθυμήσαμε, βρε. Θα σου πω αστακό. Α, έχεις δουλειά στο πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Κοίταξε, αν δεις ότι τα καταφέρνεις και βρεις το χρόνο, έλα, έλα, έλα να σε δούμε. Ναι, θα χαρώ πολύ. Γεια σου, Άρη μου. Γεια σου. Γεια, γεια. Βγαίνια, τι σου είπα? Τι μου είπες? Μου είπαν ότι έχει κάποια δουλειά στο πανεπιστήμιο ο πολυάσχολος. Λες και εμείς καθόμαστε. Αλλά θα δεις, εγώ κόβω το κεφάλι μου ότι θα έρθει. Κάτσε να βρω και την άλλη. Α. Γεια σου, συμπεθέρα, ο Χάμπο. Δεν θέλεις να σε λέμε συμπεθέρα? Και πώς να σε λέμε, χιονάτι? Ναι.
Κόρη μου, να σε πω. Ναι, Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα μου, λοιπόν. Είπα και στον Άρη ότι αν θα ήθελες και εσύ το βράδυ να μαζευτούμε εδώ στο σπίτι, θα μαγειρέψουμε έτσι κανένα σταγουδάκι, να πιούμε κανένα καλό κρασί, να. Πρόβα. Βραδιάτικα. Γιατί δεν την κάνεις κάποια άλλη ώρα. Τώρα πρόβα το βράδυ θα νιστάζουν και οι ηθοποιοί, Εντάξει. Προσπάθησε. Αν τα καταφέρεις, θα χαρούμε να σε δούμε. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Γεια, γεια. Φιγένεια! Τι είναι? Πήρα και την Αλεξάνδρα, μου είπε καταρχήν ότι δεν θέλει να τη λέμε συμπεθέρα και ότι ήθελε να τη φωνάζουμε με το όνομά της. Επίσης ότι έχει κάποια πρόβα, αλλά της είπα ότι αν βρει χρόνο να έρθει. Έλα. Να δεις που θα έρθει. Λέγε την και εσύ με το όνομά της. Ναι. Σε την πελάτη σε μπήκα τώρα. Ας τα ακούω που θα βρω. Αγάπη μου, μην ανησυχείς. Θα σας στείλω εγώ κάπου. Θα πάρω ένα τηλέφωνο και θα είναι όλα έτοιμα. Γιατί δεν πας εσύ να το φέρεις? Γιατί αγάπη μου, εσύ ξέρεις και τα υπόλοιπα που πρέπει να αγοράσεις. Άχρηστη, άντρες, άχρηστη. Να πάω να βρω κι εγώ μια δουλειά, να φύγω από το σπίτι, να λείπω, να δω τι θα κάνεις μετά. Τώρα θα δεις, κύριε Άρη μου, πώς είναι οι πραγματικοί άρχοντες. Γιατί εμάς δεν μας κατηγόρησε ποτέ κανένας και για τίποτε. Ενώ εσένα, κι όπου υπάρχει καπνός, βέβαια υπάρχει και φωτιά. Θύμωσε, έξαλλη έγινε. Εγώ να δεις πώς έχω γίνει έξαλλος. Τον ένα πιάνει, τον άλλο αφήνει. Σε παρακαλώ, μην την κατηγορείς. Α, όχι. Τι η κοπέλα, τόσα χρόνια είναι μόνη της, το ξέρεις. Και εγώ δεν την είδα ποτέ ούτε τον ένα να πιάνει, ούτε τον άλλο να αφήνει. Όταν ήρθα, ήταν με άλλο. Και σήμερα με άλλον έτρωγε. Δημόσιες σχέσεις κάνει. Α, μάλιστα, δημόσιες σχέσεις το λέμε τώρα. Αυτά όμως θα βλέπει η κόρη μου και αυτά θα κάνει. Κοίταξε να δεις, Λεωνίδα, είμαι μάνα σου. Αλλά εγώ τη Μαρία την αγαπώ και την εκτιμώ. Και αν δεν της δίνω πολύ σημασία, είναι απλά για να μην πάρει τον αέρα. Να, μόνη σου το είπες. Πήρε τον αέρα. Λεωνίδα, όλα θα φτιάξουν, γεια μου. Όλα, σιγά σιγά. Εδώ είσαι. Τι θα γίνει, Λεωνίδα? Θα σε ρωτάμε ακόμα και να φίξουμε. Έχουμε κάτι εμείς οι δύο και πας στο γραφείο του ανθρώπου και τον απειλείς? Έχουμε. Δύο παιδιά. Λες να μην με νοιάζουν τα παιδιά μου? Τόσα χρόνια μόνα τους μεγάλωσα. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που κινείσαι. Οι τύποι που κάνεις παρέα και αυτοί που μπαινοβγαίνουν στη ζωή σου. Ηρεμήστε, παιδιά. Ηρεμήστε, σας παρακαλώ. Αναγκάστηκα να πω να ζητήσω συγγνώμη από τον άνθρωπο. Κυρία μαμά, πείτε στην κυρία από εδώ ότι αυτό είναι το σπίτι μου και θα λέω ό,τι θέλω. Σπίτι σου. Σπίτι σου. Ναι. Ωραία, τότε να αναλάβεις εσύ τα παιδιά, τα ψυχολογικά τους, το ταΐσμά τους, τα μαθήματά τους. Χάρισμά σου. Μαρία μου. Άσε μας, Αφροδίτη. Μαρία! Χαμπό, μήπως έπρεπε να κάνω κάτι σε κοκκινιστό? Καμιά σούπα για αρχή? Έλα σου πω, τίποτε εξωτικό. Αγάπη μου, εξωτικά και καλικάντζαρ είναι από μόνοι τους. Δεν χρειάζεται. Ωχ, τι μυρίζει. Μαγειρεύει η μάμα σου. Θα κάνουμε απόψε το τραπέζι στους γονείς του, Έλενα. Τραπέζι? Τίποτα. Ίσως για έκπληξη, μη φανταστείς τίποτε σπουδαίο, ναι. Κανένα γαλλικό κρασάκι, κανένα αναστακό, γαρίδες. Α, Ιφηγένεια, αν περισσέψουν, αγάπη μου, γαρίδες, φτιάξε έτσι μια καθημερινή γαριδόσουπα, ας πούμε. Πω, πάρα πολύ ωραία. Πάω να ξεντηθώ. Ναι. Τραπέζι χωρίς να μας πει τίποτε κανένας, τι? Για μου να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε επιτέλους για αυτόν τον γάμο που πρέπει να γίνει. Μια οικογένεια είμαστε. Αν μας επιτεθεί κανένας, να είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο, να. Α, καλά. Εγώ τώρα δεν μου να πω. Τίποτε έτσι θα πω. Κιόλας. Ω, μα τόση βιασύνη. Καμπό, με έχει φέρει στα όρια μου αυτός ο Λεωνίδας. Στα όρια μου. Τι σου έκαμε, κόρη? Μου κάνει κριτική. Για όλα φταίω εγώ. Λούστα τώρα, κύριε Λεωνίδα, να δεις. Λοιπόν, πάω μέσα και να στα πω μετά. Ευτυχώς τουλάχιστον ο αστακός μου φάνηκε μεγάλος. Ακούσα την πόρτα. Ναι, ναι, ήρθε η Μαρία, αλλά σε παρακαλώ, Ιφηγένεια, μη με ρωτήσεις τίποτε άλλο. Αγάπη μου, εσύ μαγείρευε. Μαγείρευε, καμάρι μου. Να φτιάξω μια κρεμμυδόσουπα. Όχι, να φτιάξεις μια σαλάτα, αλλά σε παρακαλώ. Μην βάλεις γλιστρίδα. Η συμπεθέρα ήδη μιλάει πολύ από μόνη της. Κύριε Άρη, μισό. Τι? Η κυρία Αλεξάνδρα, ναι, δεν θα έρθει, είναι απασχολημένη. Είπε να πάτε εσείς και θα περάσει κάποια στα άλλη στιγμή αυτή. Με τι είναι απασχολημένη?
Με τον Οθέλο. Πνίγεται, έχει πάρα πολύ δουλειά και αύριο θα πάει να δει το χώρο. Ωχ, δηλαδή πρέπει να πάω μόνος μου, να έχω τον Χάμπο να μου λέει... Θα αρρωστήσω. Θεός φυλάξει. Όχι, στα ψέματα, παιδάκι μου. Θα πω μια αρρώστια και δεν θα πάω. Μια δικαιολογία. Για σκέψου κάτι να του πούμε. Εγώ, εσύ είσαι ο γιατρός. Ναι, όχι, εσύ είσαι γραμματέας μου όμως. Για πες. Φάγατε κάτι και σας πείραξε. Άκομψε πολύ, άκομψε με πείραξε. Μπορεί να σκεφτούμε κάτι άλλο. Δηλαδή, ο Βήχας φαίνεται. Πνευμονία επίσης. Οστρακιά, μαγουλάς. Όχι, όχι. Κάτι άλλο. Για σκέψου, σκέψου. Πονόδοντος. Πονόδοντος. Μπράβο, αυτό είναι πονόδοντος. Από ότι έχω πονόδοντο, ότι δεν μπορώ να μασίσω. Οπότε γιατί να πάω στο δείπνο τους αυτό εκεί πέρα. Αυτό. Πονόδοντος. Πάρα πολύ ωραία. Θα τους πάρεις και τηλέφωνο, έτσι. Εγώ. Ναι, ποιος εγώ. Εσύ δεν είσαι γραμματέας μου ή δεν είσαι. Εγώ επιχειρηματίας είμαι, αλλά τέλος πάντων. Επειδή σε συμπαθώ, ναι. Θα τους πάρω. Μπράβο, πολύ. Για δώστε μου το νούμερο. Αμέσως. Τι άλλο να έκανα. Μα να ο παιδί το σπίτι είναι δικό του. Δικό του είναι το σπίτι, αλλά τα παιδιά του μεγαλώνουν εκεί. Θα λέω όταν έπαιρνε με τον πατέρα μου, όλος ο κόσμος θα θαυμάζει. Έλα, τώρα που θα έρθει ο άνθρωπος, μην του πείτε κάτι και στενοχωρεθεί. Παρακαλώ. Ποια κυρία είστε? Ο κύριος Άρης δεν μπορεί να μιλήσει γιατί πονάει το δόντι του. Πείτε του να κάνει γαργάρες με αλατόνερο και μετά να έρθει από εδώ να τον κεράσω μία ζιβανία και θα δείτε ότι δεν μπορεί. Μα έχω ετοιμάσει αστακούς, γαρίδες, έχουμε... Η κυρία Αλεξάνδρα, μάλιστα κατάλαβα. Εντάξει, θα τα φάμε μόνοι μας. Ο κύριος Άρης λέει πονάει το δόντι του και δεν μπορεί να έρθει. Οπότε και η κυρία Αλεξάνδρα θα μείνει να τον φροντίσει. Δεν μπορεί να τον αφήσει μόνο του. Ποιος πήρε? Κάποια κυρία Βουλίτσα. Α, η γραμματέας του να δει. Πονάει το δόντι του μπαμπά. Ωραία, έχω παυσί, πονώ ειδικά για τα δόντια. Ζεστές κομπρέσες πάνω στο δόντι να τους πεις. Όχι, αγάπη μου. Το δόντι θέλει κρύα κομπρέσα. Καλά, εντάξει, εγώ πάω στον μπαμπά. Πάω κι εγώ για συμπαράσταση, μη μας πουγκιαγενείς. Πάω κι εγώ, γιατί πολλά το έχει κάνει ο Λολίτας και νομίζει ο άνθρωπος ότι συμφωνώ μαζί. Καλά, πού πάτε, ο αστακός, οι γαρίδες, οι σαλάτες. Τι κάνω τώρα. Ο κύριος Άρης. Μα τι κρίμα, πονόδον τον τη μέρα του γιγάντιου αστακού που θα τρώγαμε, υπέροχο. Μπαμπάκα μου, είσαι καλά. Περαστικά, κύριε Άρη. Έχουμε ένα φοβερό οδοντίατρο του κύριου Θανάση. Είναι εξαιρετικός. Όχι, έχω πονόδοντο εδώ. Γι' αυτό πίνω, για να μου περάσει. Όχι, θα πάμε στον κύριο Θανάση, θα σου το βγάλει και θα είσαι μια χαρά. Για αντιβίωση οπωσδήποτε, μπαμπά. Πάρε το Θανάση. Ναι, θα πάρω το Θανάση. Ποιο Θανάση. Βοήθεια. Κρίμα και ο αστακός σε περίμενε. Πού είσαι, Θανάση. Τι είναι αυτό. Τι εννοείς τι είναι αυτό, ε? Το μωρό μας, το εγγόνι σου, παπά. Έλα να δεις. Κάμε. Το κεφαλάκι του, το βουδαράκι του, είναι το μωρό μας. Ιφηγένεια, Ιφηγένεια, έλα να δεις. Ιφηγένεια. Τι είναι, ο εγγονός μου. Ίδιος εγώ απαράλλαχτος, μα κοίτα ομοιότητα. Α, ναι, κοίτα ομοιότητα, ε. Ποιο είναι το πάνω, ποιο είναι το κάτω, ρε παιδιά. Αυτό εδώ είναι το κεφαλάκι του. Και η κρέμα μου περιέχει απειροελάχιστο δηλητήριο από φυτό. Κι εγώ τη φοράω, κοιτάξτε δέρμα. Και πουλάει. Σαν τρελή. Αν θέλετε, μπορούμε να συνεργαστούμε. Και ο πατέρας σου Κωστή με πρόσβαλε. Να του κάνουμε μήνυση. Να του κάνουμε μήνυση. Εμπράγματα τούτα, να σε προσβάλλει. Γιατί σε προσβάλλει? Γιατί είπε μου ότι εγώ κάνω μόνο για τις δουλειές του σπιτιού. Δηλαδή, οι άλλες τι είναι, είναι καλύτερες από μένα. Άμα κρίνω από τα αποτελέσματα, μάλλον χειρότερες είναι. Η μαμά σου όμως σήμερα πήγε στον πύργο του Οθέλου να κάνει παράσταση. Πήγε μόνη στα κατεχόμενα. Όχι, την πήγε ο Λεωνίδας, μου είπαν. Ο θείος.